Βρισκόμαστε με την πλέτορα της οικιαστικής έκθεσης Τέχνη, Σύνοδος, Ουρανού και Γης, εδώ στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, εδώ το Μαρίνα Γκόντα. Και θέλουμε να μας μεταφέρετε τα πρωτόλια συναισθήματα που εισπράξατε βλέποντας την πολύ δυναμική απήχηση που έχει απόψει η έκθεση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ήρθαν άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, ήρθαν καθηγητές από την Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης. Δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, έτσι για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ο κόσμος ήταν ενθουσιασμένος, η έκθεση άρεσε πάρα πολύ, ήρθαν αρκετοί γαλερίστες της Αθήνας, επώνυμοι άνθρωποι της τέχνης. Και όπως καταλαβαίνετε και για μένα αυτό είναι πρώτα ηθική ικανοποίηση, ήταν αρκετά τιμητικό. Θα μπορέσει να αποτελέσει, αν θέλετε, θεμέλιο λίθο και για μια συνεργασία πανευρωπαϊκού επίπεδου, όπως είδαμε στο πλαίσιο του Fame Road. Φυσικά και θα μπορούσε και με μεγαλύτερη ίσως απήχηση με το συνδυασμό 3, 4 και πολύ περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα μάσας για το μέλλον, είναι μια τέτοια συνεργασία ίσως και μια έκθεση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Γιατί όχι, θα το δούμε, κυρία Κυρόπουλος. Είναι και αυτό μέσα στα project μας. Το ήδη το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει εδώ και ένα χρόνο. 2023, ποιο είναι το μήνυμά σας για τη χρονιά? 2023, ειρήνη, ηρεμία και δημιουργία. Αβγάλτε τα συναισθήματα, τα άσχημα, αδιώξτε τα μέσα από την τέχνη και την έμπνευση. Σας ευχαριστώ.